Ο Σαμαράς αγαπάει αυτή την περιοχή και επ' ευκαιρία της αυριανής του παρουσία σε μια εκδήλωση της ΓΕΣΕΒΕ και του Πρόεδρου τους στη γειτονική Ξάνθη επέλεξε να έρθει σήμερα Σάββατο στην Καβάλα να επισκεφθεί την πόλη, να μιλήσει με στελέχη, να δει από κοντά τι γίνεται, να ακούσει απόψεις, να καταγράψει θέσεις και να ξανασυναντήσει παλιούς καλούς φίλους. Εντάξει, δεν είναι μια πανηγυρική, να το πω έτσι, εμφάνιση με δημόσια παρουσία και περιοδία. Είναι μια συνάντηση βασικά με το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας που οπωσδήποτε και για την πόλη μας θεωρώ ότι αποτελεί τιμή που ένας πρώην πρωθυπουργός την επισκέφτεται έστω για μερικές ώρες. Επίσης, ο Σαμαράς, οφείλω να σας πω ότι έχει καταγεγραμμένο το ενδιαφέρον του για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τα θέματά της και νομίζω ότι η παρουσία του στην Ξάνθη αυτή την περίοδο έχει και αυτή τη σημασία της. Τελεί όμως ιδιαίτερη τιμή για την Καβάλα και για την Ομαρχιακή Επιτροπή Καβάλας η έλευση του Αντώνη του Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού στην Καβάλα. Και αποτελεί και ιδιαίτερη τιμή για μένα, γιατί ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και το ότι θα προεδρεύσει σε ένα άτυπο όργανο εκτός γραφείου κόμματος, της Ομαρχιακής Επιτροπής, ένας πρώην Πρωθυπουργός, δεν έχει γίνει ποτέ και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Γι' αυτό και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και ειδικά για τον Αντώνη του Σαμαρά. Τι σημαίνουν ουσιαστικά οι συναντήσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στην Καβάλα? Ναι, τίποτε άλλο παρά μια επικοινωνία με τον Αντώνη του Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό και τίποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό ένας πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να επισκέπει την περιοχή μας, να δει στελέχη, φίλους, οπαδούς και ψηφοφόρους. Νομίζω εμψυχώνει το δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ενωτικός και νομίζω ότι είναι αισιόδοξο όλη αυτή η περιοδία του. Βέβαια αύριο θα μιλήσει στην Ξάνθη, στην Καβάλα θα έχει μόνο επαφές με φίλους και οπαδούς και ψηφοφόρους και στελέχη. Νομίζω ότι είναι αισιόδοξο για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας που νομίζω τουλάχιστον εγώ προσωπικά ότι το 2017 θα είναι στην κυβέρνηση, θα είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκη εννοώ, θα είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτό. Έρχεται λοιπόν για μια πολύ ωραία εκδήλωση που έχει σχέση με την οικονομία και όλα τα σχετικά τα οποία θα έχουν ιδιαίτερο νομίζω ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, στον χώρο του αεροδρομίου εδώ προσωπικά βρίσκομαι για να χαιρετήσω τον πρώην Πρωθυπουργό. Καθώς και θυμοτυπικά εκπροσωπώντας την παράταξη στο χώρο της αυτοδιοίκησης στον ΕΣΤΟ, νομίζω ότι είχα αυτή την υποχρέωση και χρέωση. Ύπομα των δημοσκοπήσεων μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή πάντοτε δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Σίγουρα η βαρύτητά τους εκφράζει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι πραγματικό γεγονός. Αυτό όμως που πρέπει να είναι ιδιαίτερα να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι πάντοτε και βλέπετε και παγκοσμίως και εδώ πολλές φορές διαψεύδονται, γιατί ακριβώς το ευμετάβλητο είναι σε πολύ σύντομο χρόνο. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι διαδικασίες και όλες οι πράξεις οι οποίες γίνονται προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα δημοσκοπικά, θα έλεγα, όπως λένε οι δημοσκόποι, προσπαθούν να εντοπίσουν πράγματα τα οποία όμως δεν βγαίνουν μόνο με τους αριθμούς, αλλά είναι και η ψυχολογία. Σίγουρα όμως η διαφορά με των δύο κομμάτων θεωρώ ότι είναι μια ανατρέψη.